Και ενώ ο Πάνος Καμένος ετοίμαζε την ελληνική απάντηση στον Ερντογάν, ο άρχοντας Γιώργος Γεωργίου μάθανε μπαλίτσα τους αυγολέμονους. Μην χάνουμε χρονομάγκες, γιατί οι γραμμές είναι πιο πυγμένες και από την Κηφισία γύρω το μεσημέρι. Έλα, φίλε! Όχι, πες μου κάτι, ρε μάγκα. Βλέπεις να παίρνει φέτος το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Σε ποιο άθλημα, ρε φίλε? Στο ποδόσφαιρο, ρε Χωριέ. Αν ανέβει λίγο Μυραλάς, έχουμε ελπίδες. Ρε μάγκα, πλάκα μας κάνεις. Ο Μυραλάς έχει μια περιφέρεια μεγαλύτερη και από το υπόλοιπο της Αττικής. Για να τη μετρήσεις, δεν θες μεζούρα, αλλά τοπογραφικό. Ρε Χωριέ, εγώ πιστεύω ότι αν γυρίσει ο Λεμονής, προλαβαίνουμε να καλύψουμε τη διαφορά. Για την ηλικία σου, σοφή και λαλακία σου. Τι να γυρίσει, ρε μάγκα, σοβαρά μιλάς. Αυτός επιστρέφει πιο συχνά από ότι η Μπρουκ Λόγκαν στο Ρίτς Φόρεστερ. Δεν βαρέθηκε, ρε μάγκα. Δεν βαρέθηκες. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Δημήτρης από Πετράλαιο, ένα Παναθηναϊκός. Ρε Γιώργο, τι κάνει ο Αλαφούζος φέτος, έχεις καταλάβει, ναούμε? Φτιάχνει η ομαδάρα για του χρόνου, ρε μάγκα. Πλάκα μου κάνεις, ρε Γιώργο, αφού έχει διώξει τους μισούς και άλλη μισή είναι απλήρωτη, τι ομάδα φτιάχνει? Για τους μαχητές στο Survivor. Αν κατορθώσεις να επιβιώσεις το φετινό Παναθηναϊκό, μπαίνεις αυτόματα στους μαχητές. Βλέπεις το φακόριζο και σου φαίνεται μπουφιλέ. Έχω και καλά όλους τους άλλους, αλλά τον Κλωναρίδη πώς τον έχασε μέσα από τα χέρια του το καλοκαίρι? Ή τον επεκταράς? Μαγκά, κόψε την πρωινή να ξαλεγράει λίγο ο γύφαλός σου, γιατί έχει βαρέσει μπιέλα το μηχάνημα. Ρίχη, πού τον είδες φέτος τον Κλωναρίδη? Στο Άκα με την ΑΕΚ. Μαγκά, άκου και προβληματίσου. Ξέρεις τι κοινό έχουν ο Κλωναρίδης με τη Μαντόνα? Τι? Έχουν τον ίδιο αριθμό εμφανίσεων στο Άκα. Yeah.